πέθανε, τι εννοείς? Στο είπα και χθες. Τι κέρδισε η Μέρη με το να μου κρύψει την ύπαρξη του παιδιού? Στέρισε από μένα το παιδί μου και από τη Στέφανη τον πατέρα της. Σε παρακαλώ, μην κάνεις το ίδιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, φτάνει, σε παρακαλώ. Στέφανε μου, συμφωνώ. Συμφωνώ με όλα αυτά που λες, γιατί εγώ θέλω. Άντε. Θέλω πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Με συγχωρείς, ε. Τι? Ναι, Σοφία, πού είσαι? Έλα αμέσως. Έμαθε η μαμά για τη Μίρκα και τρέχει στο Κιάτο να σπάσει τον τάφο του μπαμπά. Δεν το πιστεύω. Τι? Έρχομαι. Τι έγινε? Στέφανε. Τι έγινε? Στέφανε. Τι έγινε, παιδί μου? Δεν μπορώ, Παναγία μου. Το παιδί και τα μάτια σου. Πού πας? Το παιδί μου, το παιδί μου και τα μάτια σου. Παναγία μου. Τι έγινε? Τι έγινε, καλέ? Δεν φύγεις, Σοφούλα. Τι να κάνεις? Εγώ τίποτα. Τι τίποτα, τι να κάνεις? Για να παρατήσει το παράτους και να φύγει κάτι, τι να κάνεις? Σοφούλα! Σοφούλα! Τι τραβάμε, μωρό μου? Και δεν το μαρτυράμε. Τι έγινε, μάνα, την πρόλαβες? Την πρόλαβα. Σου είπε? Εντάξει, κάτι για την Αταλία, αλλά όλα καλά. Τι? Θα σε πω αργότερα. Αχ, τα μωρά μου. Τι είναι, βρε? Κάτι ανήσυχο το βλέπω, για να το πιάσω λίγο. Να έρθει εδώ στην Γιώργο Κοκόλα. Τι σου είπε για την Άταλη? Λερώθηκε. Η Νάταλη? Όχι, βρε, απ' τα άλλη, η Νάταλη έκανε το μωρό. Για την Άταλη, άστα, ούτε ψήλω στον κόρφο της. Γιατί? Γιατί έμαθε που ο Τζόνι, ο γιος της Μίρκας, είναι και γιος του άντρα της. Ναι. Άστα, και πήρε τους δρόμους. Έλα, μωρό μου, έλα, μωρό μου. Στο λευτρό μου αυτό που έπαθε. Χαμένος ο Ελεϊνός. Όσο ζούσε τον τιμούσα και τόσα χρόνια που είναι πεθαμένος, ακόμα τον τιμάω. Άλλον άντρα δεν έχω γυρίσει να κοιτάξω, το ξέρετε? Πέρας το κτίνος, αλλά ένιωσε. Τώρα που θα τον χωρίσω, θα δει αυτός. Τι θα το κάνετε? Θα τον χωρίσω. Μα αφού είναι πεθαμένος. Δεν με νοιάζει. Ρόζα, τι λέει? Άσε μας, βρε Θανάση, τώρα ψάχνεις λογική. Άμα θέλει να τον χωρίσει, ας τον χωρίσει. Α, μπράβο, Ρόζα. Ωραία, από τώρα και στο εξής δεν θα είμαι χείρα, θα είμαι ζωντοχείρα. Α, καλά. Να σας πω, δεν σταματάμε εδώ πιο κάτω να πιούμε ένα καφεδάκι έτσι να ηρεμήσετε? Όχι, γιατί εγώ για να ηρεμήσω πρέπει πρώτα να σπάσω τον τάφο του άντρα μου και ύστερα να ξεμαλιάσω τη Μίρκα. Κυρία Νατάλη, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, να ξεμαλιάσετε τη Μίρκα? Εσάς το επίπεδό σας δεν είναι. Ωραία, να το βράσω το επίπεδό μου. Αυτό δεν είναι θέμα επίπεδου, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Θα την ξεμανιάσω, θα την κάνω. Ουρούπα! Θανάση! Λίτια Θανάση, τι μου λες, μήπως είναι καλύτερα να πάμε πρώτα στην μπουτίκ και μετά στο Κιάτο ή πρώτα στο Κιάτο και μετά στην μπουτίκ? Αχ, τι θα κάνω, Χριστέ μου, γιατί παραζήθηκα και μίλησα? Τι καλά που κρατούσα κρυφό το μυστικό μου τόσα χρόνια. Εσείς θέτε. Μυρκά! Όχι, Μυρκά, όχι, Μυρκά! Αν δεν φλερτάρατε με το γιο μου, δεν θα αναγκαζόμουν κι εγώ να μιλήσω. Τι φλερτάρε, μωρέ, με το γιο σου? Τι είναι αυτά που λες κι εσύ? Άντε, θες να μου σπάσεις περισσότερο τα νεύρα? Τι έγινε? Άντε, ρε Σοφία, και εσύ πού είσαι? Είχε κίνηση. Α, κυρία Σοφία μου, τι έπαθα εγώ, κυρία Σοφία. Τι έπαθες, τι πάθαμε, θες να πεις? Και καλά, εσύ έκανες ό,τι έκανες. Εμείς τι φταίμες? Το έλεγα να το πούμε στη μαμά να την προετοιμάσουμε με τρόπο. Εσύ δεν ήθελες, να τα τώρα. Δεν έπρεπε να το μάθει η Βιβί, αυτή φταίει. Τη Βιβί το είπε? Ναι. Και πού είναι τώρα? Ξεκουμπίστηκε και έφυγε. Μήπως να φύγω κι εγώ να εξαφανιστώ? Δεν είναι κακή ιδέα. Καθόλου κακή ιδέα, αλλά προς το παρόν θα μείνεις εδώ πέρα. Δεν κινδυνεύεις. Άλλος έχει προτεραιότητα. Ο τάφος του δηλαδή. Αχ, Θεοδόση μου! Σιωπή! Ρεζίλη θα γίνουμε. Γι' αυτό σου λέω, πάμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Και εγώ τι θα κάνω? Κοριτσάκι μου, θα μείνεις εδώ πέρα, καταλαβαίνεις? Μόνη μου! Ο Τζον είναι εδώ πέρα. Μια φωνή να βάλεις, έφτασε. Πού θα έχουν φτάσει? Δεν ξέρω, θα πάρω τη Ρόζα να μας πει. Σε έστειλα μήνυμα να καθυστερήσουν. Καλέ. Γιατί σταματήσαμε? Γιατί ζεστάθηκε η μηχανή, γι' αυτό. Γιατί? Γιατί έχει εξάψει. Ρόζα! Τι Ρόζα, συγγνώμη, ερωτήσεις είναι αυτές που κάνετε, γιατί ζεστάθηκε η μηχανή? Μηχανή είναι, ζεστάθηκε. Δεν με νοιάζει εμένα. Κάνε κάτι να την δροσίσεις.
Πού, είδες τι καλό που είναι, καλέ. Όλο το ήπιο, μα ναι. Διψούσε, καλέ. Καρδοκάκι του χρύε, το τζιέρι μου. Τι κούκλι είναι, καλέ. Κοίταξε. Να σου πω εσένα, εσύ δεν θα κοιμηθείς, κυρία. Δεν θέλεις. Τα κοιμίζω όμως εγώ, τα κοιμίζω. Έλα. Ήρθε η συμμορία. Σιγά μην κοιμηθείτε. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, μπαμπά, εμείς θα πάμε σινεμά, ε. Καθίστε ρε παιδιά, ακόμα. Είναι να δοκιμάσω. Καθίστε, λέω, ακόμα δεν ήρθατε. Με το έτοιμα στο στόμα. Καθίστε να μιλήσουμε, να τα πούμε. Μα δεν λέμε τώρα, αργότερα. Τώρα θα κάτσουμε. Τι θα κάτσετε εσείς, θα φύγω εγώ. Γιατί. Μα γιατί το παιδί πρέπει να κοιμηθεί, άμα ακούγες. Δεν θα κοιμηθεί ποτέ. Σιγά. Τι έγινε με τη Σοφία, πήρε κανένα τηλέφωνο. Από πού? Από εκεί πέρα που πήγε να βρει τη μητέρα της. Πήρε ο Τζόνι, τα ξέρουμε όλα. Ενημερωθήκατε πλήρως. Βέβαια, έχουμε τον Τζόνι. Τον πληροφοριοδότη. Γελάς. Όχι, δεν πήρε. Ναι, κυρία Σοφία. Εδώ κάπου στο Δαφνί έχουμε σταματήσει. Αχ, να σας πω, ελάτε γρήγορα. Δεν θα αντέξουμε για πολύ ακόμα. Μας έχεις πέσει τα νεύρα. Αργείς. Το παλεύω να το φτιάξω. Ναι, αλλά δεν μου πες ότι είναι σαράβαλο το ταξί σου. Εγώ και σαράβαλο, μοντέλο 2003. Κοίταξε, αν δεν είναι έτοιμο μέσα σε 5 λεπτά θα φωνάξω άλλο. Ρόζα! Ναι, τώρα! Κυρία Σοφία, πρέπει να σας κλείσω, άντε, ελάτε! Έρχομαι, εδώ είμαι, τι! Έλα τώρα, παιδί μου, πού μιλάς? Πουθενά, εσείς εδώ τι κάνετε? Σεφ, υπομονή. Δεν μου λες με τις φόρες μιλούσες? Όχι. Μη μου λες εμένα ψέματα, γιατί εγώ σε πληρώνω. Όχι, αλήθεια σας λέω, δεν μιλάγα με τις φόρες σας. Δώσ' μου το κινητό σου. Όχι. Παιδί μου, δώσ' μου το, θέλω να πάρω την Τζέννη. Να πάρετε από το δικό σας. Το έχω κλείσει και έχω ξεχάσει το πιν. Τη χρονολογία γεννήσεώς σας έχετε βάλει. Αυτή είναι που έχω ξεχάσει. Τι θυμάμαι εγώ. Θα μου δώσει τώρα το κινητό σου ή θα κάνουμε συζήτηση? Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί έχει μέσα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Έννοια σου, θα σε κανονίσω εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα όλοι μέσα στο ταξί να τελειώνουμε. Και δεν θα πάμε στο Κιάτο, μετάνιωσα. Πού θα πάμε? Στην μπουτίκ. Στην μπουτίκ! Αφού το ταξί δεν είναι έτοιμο, Θανάση. Δεν είναι, Ναι, έχεις και ξερός. Κυρία Ναταλή μου. Άσε με, Ιούδα Ισκαριώτη. Συγγνώμη, κυρία Ναταλή μου, να σας πω. Με τα πόδια θα πάτε στην μπουτίκ. Όχι, αλλά υπάρχουν και άλλου πορτοκάλιες που κάνουν πορτοκάλια. Ποια πορτοκάλια, τι λέει, Χριστέ μου. Κυρία Ναταλή μου, σας παρακαλώ, μη φύγετε, ακούστε με που σας λέω. Τώρα. Ερμού και κουκίωνο. Κυρία Ναταλή μου, σας παρακαλώ, καθίστε, θα φύγουμε μαζί τώρα όλοι. Θανάση, γρήγορα πες μέσα, πάμε στην πουτή. Και πού θα παρκάρω στο κέντρο, αγάπη μου? Δεν θα παρκάρεις, αγάπη μου, θα μ' αφήσεις και θα φύγεις. Και οι κυρίες σου? Και οι κυρίες μου, θα τις πάρω στο κινητό, έλα. Μέσα. Ναι, έλα Ρόζα. Ναι, πού είσαστε με τη μαμά? Δεν είστε στο Κιάτο? Πάει στο γραφείο. Δεν το πιστεύω. Δεν το προλαβαίνουμε. Κάνε ένα στροφή. Δεν το κάνω τώρα. Έλα, δεν έρχεται κανένας. I got flowers in this.
και εγώ θα ρεζιλευτώ. Ναι, κυρία Νατάλη μου, γιατί εσείς δεν πρέπει να φέρεστε έτσι. Εσείς είστε μια κυρία. Το ξέρω. Αλλά μου τη δίνει, δεν μπορώ να τη βλέπω. Μην τη βλέπετε κι εσείς. Σηκώθηκε η Μίρκα, τι κάθεσε και κοιτάς χαζί. Τι έγινε. Τι έγινε. Τι έγινε να γίνει τώρα, ρώτα. Τι έγινε να γίνει. Εσύ να μην μιλάς που έτρεχα να σε τακτοποιήσω στο ναυτικό για να κάνεις τη θητεία σου εδώ στην Αθήνα. Δεν το ζήτησα. Ναι, τώρα που θα σε στείλω στην Καμπούλ να κυνηγάς τρομοκράτες θα σου πω εγώ. Πού θα πάει, Χριστέ μου. Σταμάτα ρε Τζόνι, πάρ' τη μάνα σου να φύγετε. Να φύγετε και να μην ξαναγυρίσετε. Δεν κατάλαβα. Απολύεσαι. Αυτό δεν γίνεται. Ωραία, γίνεται και παραγίνεται. Έχει το 10%. Ναι. Ποιο 10%? Της επιχείρησης. Μου το άφησε ο συγχωρημένος. Κυρία Ναταλή μου! Κυρία Ναταλή μου! Καθίστε! Άχρε Μίρκα! Άχρε Μίρκα! Μα πια δεν άντεχα άλλο. Τόσες προσβολές και τόσοι εξευταλισμοί. Αρκετά! Άχρε μαμά, σταματήστε. Εδώ είναι γραφείο, βρε μανούλα μου. Έλα! Μαμά και μαμούνια! Δεν μου λες. Ήξερε και αυτό το 10%. Και αυτό το έμαθε. Τι είναι σήμερα πια της αποκαλύψεως. Σταμάτα τις υπεκφυγές και απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω. Το ήξερες. Ναι, το ήξερα όπως το ήξερα κι εγώ. Και εγώ γιατί δεν το ήξερα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους που θα συζητήσουμε στο σπίτι. Πότε. Τώρα που θα πάμε. Δεν έρχομαι. Εγώ πάω στο κιάτο. Νομίζεις. Σας έφερα τις πορτοκαλάδες σας. Καλά, είσαι φοβερό. Και κάτι σπιτοστάκια. Ναι. Έλα, γιατί. Πάστα. Νταντί. Τι, μωρό μου. Μου λείπει η μαμά. Θα γυρίσει, αγάπη μου, σύντομα. Θα γυρίσει. Τι. Σύντομα εννοώ. Ένα, μωρό μου, θα γυρίσει. Γιατί σου λείπει και εσένα. Πολύ. Και εμένα. Την είχαμε συνηθίσει εδώ πέρα. Περνάγαμε πάρα πολύ καλά με τη μαμά. Και σμαλώνατε. Είχε την πλάκα του. Μαλώνατε από παλιά ή μόνο τώρα. Όχι, αγάπη μου. Παλιά δεν μαλώναμε. Παλιά ήταν αλλιώς. Αλήθεια πώς ήταν. Καλά ήταν. Ήσασταν ερωτευμένοι, Πολύ. Πες μας, δεν μας είχες μιλήσει ποτέ για τη μαμά. Πώς γνωριστήκατε, πώς έγινε. Αχ, ναι, βρε μπαμπά, μου αρέσουν τα love story. Σε παρακαλώ, πες μας. Λοιπόν, θα σας πω. Με τη μαμά σας γνωριστήκαμε στο Monterey, στην Καλιφόρνια. Εγώ τότε ήμουν νεαρός ανθρωποποιήρχος και είχα πάει για το μάστερ στο Πανεπιστήμιο. Η μητέρα σας ήταν μόνιμος κάτοικος εκεί. Ένα βράδυ είχα βγει με ένα φίλο μου, αξιωματικό Έλληνας κι αυτός, για καφέ. Και η μαμά σας είχε βγει με μια φίλη της. Μόλις την είδα, τα χάσα. Ήταν όμορφη. Πολύ, πάρα πολύ. Και μετά τι έγινε. Μετά γνωριστήκαμε. Ξετρελάθηκε όταν έμαθε ότι είμαστε Έλληνες, γιατί ο μπαμπάς της ήταν Έλληνας. Μιλήσαμε, τάπαμε, ξέρεις, γίναμε μια παρέα. Ο φίλος μου έφυγε με τη φίλη της. Και μείναμε μόνοι με τη μαμά. Μιλούσαμε. Και μετά, και μετά. Μετά ερωτευτήκαμε και ραφνοβόλαγα. Περάσαμε 5 εκπληκτικούς μήνες. Βγαίναμε, πηγαίναμε τρομές, χορεύαμε. Στα μπαράκια το βράδυ. Της μάθαινα ελληνικά. Δεν ήξερε. Γιατί, ξέρει τώρα. Ώσπου ένα βράδυ έρχεται και μου λέει: είμαι έγκυος. Σε μένα. Ναι. Και επίκη αγάπη μου, παντρευτήκαμε. Wow. Βέβαια, όχι με θρησκευτικό γάμο, με πολιτικό γάμο. Θρησκευτικό γάμο κάναμε όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, μετά από 2 μήνες. Και η γιαγιά. Τι και η γιαγιά. Ήξερε ότι παντρεύτηκε στην Αμερική. Όχι, της το είπαμε όταν ήρθαμε εδώ. Και, χάρηκε. Τι να σου πω. Πέτανε. Μητέρα, να σου συστήσω τη Μέρη, τη γυναίκα μου. Μόλις παντρευτήκαμε. Μάνα, μητέρα. Λιποθύμησε, μητέρα. Μητέρα μου, μανούλα μου γλυκιά. Τι έπαθες, μαμά. Να σας πω. Μη γελάτε, δεν πρέπει να σας πω άλλα. Οκ, λέγει. Εντάξει. Απαράδεκτες. Αυτό έχω να πω. Απαράδεκτες. Μα βέβαια, τι περιμένει κανείς από εσάς. Κόρες του Επιτρόπουλου, δεν είσαστε. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Ειδικά εσύ, μικρή. Έλα ρε μαμά, σε παρακαλώ. Ηρέμησε πια.
Μας έχει ακούσει όλο το καβούρι. Όχι, δεν θα ηρεμήσω. Γιατί σας βλέπω και μου ανακατεύονται όλα μέσα μου. Γιατί τα ξέρατε όλα και με κοροϊδεύετε πίσω από την πλάτη μου. Γι' αυτό, σαν δεν τρέπεστε. Τι θες να κάνουμε, ρε μαμά? Να σου πούμε ότι ο μπαμπάς μας και άντρας σου έχει παιδί με τη Μίρκα. Ναι, και ότι της έχει αφήσει και το 10%. Καλέ, να με τρελάνει αυτό το 10%. Εγώ τα έλεγα, αλλά αλάτια, Σοφία μου, και εσύ αλάτια. Τι γίνεται, θα τσακωθούμε μεταξύ μας τώρα? Ναι, θα τσακωθούμε και μεταξύ μας τώρα. Γιατί πας πάλι να αρχίσεις το γνωστό κόλπο. Βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Το αγαπημένο σου. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Τα έλεγα εγώ. Τι έλεγες, μωρέ, τι έλεγες? Να πούμε στη μαμά για τον Τζόνι. Α, ναι, και πότε το έλεγες και δεν το θυμάμαι? Το έλεγες σοβαρά? Ναι. Νέξεις. Δεν σου επιτρέπω. Δεν σου ζήτησα την άδεια. Α, τι έγινε πάλι, καλέ? Καλέ, εκεί που μαλώναμε ωραία-ωραία, ξαφνικά τσακωθήκανε μεταξύ τους και με βγάλανε απ' έξω. Α, καλά. Στην κόρη σου πέστε που ξεκίνησε μόνη της τον καυγά, μην τα λες εμένα. Ναι, στην κόρη σου πέστε που ξεκίνησε μόνη της τον καυγά. Πάντα μόνη μου τον ξεκινά τον καυγά. Είμαι μια τρελή που μαλώνω μόνη μου. Εσύ ποτέ δεν κάνεις τίποτα. Πάντα είσαι, τι να σου πω, όλοι οι άλλοι φταίνε, έτσι. Εσύ ποτέ. Πρόσεξε, Σοφία μου, γιατί έχω υπομονή, αλλά η υπομονή έχει και τα όρια της. Δεν κατάλαβα, με απειλείς. Ωραιότατα. Μαμά, την ακούς? Την ακούω και έχω γίνει έξω φρενών. Γιατί με βγάλατε εμένα από τη μέση και πιαστήκατε μεταξύ σας. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αντί να κάθομαι να χαίρομαι τον έρωτά μου, κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σας. Τον ποιον? Τον έρωτά μου, Σοφία μου. Γιατί υπάρχει πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα εγώ δεν έχω, αλλά εσύ σε λίγο καιρό θα είσαι, γιατί ερωτάς από τηλεφώνου μου, όσο να είναι, θα σου σπάσει τα νεύρα τουλάχιστον. Τα νεύρα μου έχουν σπάσει από άλλο λόγο. Έχουν σπάσει γιατί έχω μια μάνα θεότρελη, η οποία θυμήθηκε να μαλώσει και να κάνει σκηνές ζηλοτυπίες μετά από 25 χρόνια. Αλλά εμένα, είπε θεότρελη. Όχι, 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 όχι. Και μια αδερφή αλλοπρόσαλη που άλλα λέει, άλλα εννοεί, κι άλλα θέλει να πει, κι άλλα θέλει να εννοήσει. Πώς σου φαίνεται αυτό? Συγγνώμη, για μένα το λες αυτό? Μάλιστα, για σένα το λέω αυτό. Που ποτέ δεν λες αυτό που σκέφτεσαι και αυτό που εννοείς, αλλά παραποιείς τα πράγματα και τα προσαρμόζεις ανάλογα με τις συνθήκες, το ποιον έχεις απέναντί σου, πώς φαίνεται? Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να προσέξεις πολύ καλά αυτά που λες. Έτσι. Μάλιστα. Και εσύ να προσέξεις αυτά που λες. Και αυτά που λες και αυτά που κάνεις. Δεν σου απαντήσω, αγάπη μου, γιατί έχω πολύ πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Ναι, όπως. Όπως το να πάω στο παιδί μου. Αλήθεια, καλή, πού είναι το παιδί? Στον μπαμπά του. Σε ποιον? Τζένι, τι είναι αυτά που λες? Λέω την αλήθεια. Λοιπόν, το παιδί είναι στον πατέρα του. Και Σοφία μου, καλά θα κάνεις να σταματήσεις και τα αστεία και τα ψέματα. Ως εδώ! Κράμαστε και μπει! Σιγά, καλέ, Χριστιανή. Γεια, Χριστιανή μου, θα γκρεμοτσάκιστε. Βαριά είναι, καλέ. Να σου πω, πήγες να κοιμήσεις το μωρό και σε πήρε και σένα ο ύπνος. Το άτιμο ήταν να δεις, βρε. Ξυπνάω και βλέπω τα μάτια της Γαρίδα. Τι παιδί είναι αυτό, παιδί? Τι παιδί είναι αυτό? Και να σε πω, όλο γελάει, όλο γελάει. Ποτέ του δεν κλαίει, καλό να έχει. Τι γίνεται εδώ πέρα, τα λέτε? Ναι. Μπράβο, τι λέτε? Το love story της μαμάς και του μπαμπά. Το love story. Κρίμα, κρίμα να μείνει εδώ να ακούσω κι εγώ. Δεν μου λες, αυτή η απτάλα η μάνα της πήρε τηλέφωνο? Πήρε. Α, πήρε, πάλι καλά. Κάνα άλλο νέο? Η Σοφούλα πήρε τηλέφωνο? Όχι, δεν πήρε. Πάρτε να πήρε κανένα τηλέφωνο. Γιατί να την πάρω εγώ, ρε μάνα? Γιατί να ανακατευτώ? Να την πάρεις εσύ, μια και η Ναταλή είναι και φιλενάδας. Εγώ θα την έπαιρνα ούτως ή άλλως, αλλά πάρτε να αναδείξεις ενδιαφέρον, μπας και... Τα τρία γίνουν τέσσερα. Τι είπες, παιδί μου? Τίποτα, κάτι ειδικά μας λέω. Για τρία να γίνουν τέσσερα, παιδί μου. Παιδιά, ρε μπαμπά, αμάν. Όλη η Ελλάδα ξέρω ότι μάλλον εσύ είσαι ο πατέρας του μωρού της Σοφίας. Λες εμείς να μην έχουμε πάρει χαμπάρι? Καλά σου λέει. Ο κόσμος το έχει τούμπελο. Και εσύ κρυφό καμάρι. Εγώ το έχω κρυφό καμάρι. Ή η φίλη σου, η Σοφούλα σου. Τι έγινε, με πήραν τα παιδιά χαμπάρι και με δουλεύουν? Αχ, τι μέρα και αυτή σήμερα, Παναγιά μου. Τι έμαθα, τι άκουσα. Αφού δεν ξέρω τι να κάνω. Να θυμώσω, να λυπηθώ, να χαρώ. Να χαρείτε. Που έκανε εξωγόμο παιδί ο άντρας μου. Που θα κάνατε την κυρία Πίτσα συμπεδέρα. Ναι, καλέ, τελικά είχαμε δίκιο που το υποπτευόμαστε. Αλλά αυτό το τέρας η κόρη μου μας κρατούσε σε αγωνία. Δεν μας το έλεγε τουλάχιστον να ευχαριστηθούμε. Δεν μου λες. Αυτά. Όχι. Ούτε αυτό το άλλο με τον άντρα μου και τη συγχαμένη τη Μίρκα. Ούτε. Αχ, καλέ, είπα Μίρκα και με πιώσει τα ραχίνα, δες της. Αχ, τα χυπαλμία με πιάνει. Ελάτε, κυρία Ναταλή μου, ηρεμήστε, θα πάθετε. Τι να πάθω, καλέ, που έχω πάθει τα χειρότερα. Αλλά ξέρω τι θα κάνω. Ούτε τον τάφο του θα σπάσω, ούτε τίποτα. Έτσι σας θέλω, κυρία Ναταλή μου, αυτό χρειάζεται. Αδιαφορία. Α, όχι αδιαφορία. Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Δηλαδή? Θα βρω εραστή. Ψ.
ψέματα. Αλήθεια. Θα τον πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Ναι, και θα στεναχωρηθεί. Ού, καλέ, ξέρεις τι ζηλιάρης που ήταν αυτός. Α, μάλιστα. Έχουμε να ζήσουμε πολλά ακόμα. Πάρα πολλά. Τι είναι τώρα αυτό, απειλή? Ενημέρωση. Δεν μου λες, οι κόρες μου, πού είναι? Τι που είναι τώρα, δεν φύγανε. Α, πάνε πού? Η κυρία Τζένι δεν είπε. Η κυρία Σοφία πάντως πήγε να φέρει το παιδί. Ποιο παιδί? Το δικό της από του Στέφανο. Α, άραγε θα του το πει. Το ποιο? Ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Α, δεν ξέρω, ρωτήστε τι. Έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Τι βάλει? Θα μάθεις. Α. Τα λεφτά φτάνουν, ε? Όχι. Όχι. Τι όχι. Ω, πήγα σωρό. Σε παρακαλώ και να προσέχετε, έτσι. Θα προσέχουμε, ρε παπά, σιγά. Σινεμά πάμε. Ωραία. Λοιπόν, είσαι μικρή. Το παιδί και τα μάτια σου. Και τα μάτια μας εγκατέστηκαν, ξέρουμε. Γεια! Γεια σας, παιδιά, γεια! Κυρία Πίτσα μου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Ξέρεις, αλλά δεν το κάνεις. Θα το κάνω, κυρία Πίτσα, θα το κάνω. Α, έχεις σκοπό να το... Γεια, Σοφία μου. Συγγνώμη. Α, δεν σε ρώτησα για τη μαμά σου. Ξέρεις, ήταν και τα παιδιά μπροστά και δεν μπορούσα να σε ρωτήσω. Τι έγινε, λύθηκε, παρεξήγησε, εντάξει όλα? Προς το παρόν λύθηκε, αλλά δεν ξέρεις ποτέ με τη μαμά τι θα σου συμβεί. Είναι απρόβλεπτη, δεν ξέρεις σου επιφυλάσσει. Τι είναι, αγάπη? Σε θέλει. Τι είναι, αγάπη? Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Πίτσα? Πέρασε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Αχ, ήμουν τόσο μόνη στο σπίτι και είπα δεν έρχομαι μια βόλτα εδώ να δω τι κάνετε. Πολύ καλά έκανες. Αγάπη μου, ηλίκια μου, κουκλίσια μου, Ναταλίτσα μου. Αν αρχίσει τα μεγαλεία, θα με σπάσει τα νεύρα. Σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Κοίταξε, έτσι και είναι δικό σου το παιδί να γίνει μεγάλο σανατά. Το λέω, το φύγει την περισσή. Τι κάνει, Στέφανε? Καλά, κυρία Ναταλή, εσείς καλά είστε? Α, χάλια είμαι. Αλλά ελπίζω μετά από αυτό που θα πει η Σοφία να γυρω καλύτερα. Μαμά, τι λες? Α, δεν το είπε. Σοφία μου, δεν το είπε? Ποιο, κυρία Ναταλή? Α, κατάλαβα, δεν το είπε, ε. Δεν μου λες, μήπως θες να το πω εγώ? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι θα πεις, καλέ, γιατί θα πεις, για το μωρό θα πεις? Α, καλέ, κάτι πολύ ευχάριστο, πίτσα μου. Δηλαδή, τι πίτσα μου, συμπεθέρα μου. Μαμά! Μαμόνια! Κοίταξε, μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή μπροστά στον γαμπρό μου. Άκουσες? Α! Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται, δε. Κοιτάξτε, αν και ήθελα να το πω κάτω από άλλες συνθήκες, ναι. Δεν γίνεται, λοιπόν, θα το πω. Ναι. Και θέλω, Στέφανε, αυτό που θα σου πω, να μην κάνεις κανένα σχόλιο, προς το παρόν τουλάχιστον. Έτσι? Εντάξει, Σοφία μου, δεκτώ. Στέφανε. Τι? Η μικρή είναι κόρη σου. Αυτό το παιδί είναι παιδί σου. Το ήξερες βέβαια, απλά σου το επιβεβαιώνω. Επιτέλους, αμήντε, κοίτα να δεις. Κοίτα, μου είχα δύο εγγόνια και τώρα έχω τέσσερα. Έγινα πολύτεκνη γιαγιά. Σου, για σένα δεν πρόκειται να σου ξαναμιλήσω όσο ζω, ούτε σένα τον τζένεις. Και θα μας ξαναμιλήσεις και θα μας ευγνωμονείς. Επιτέλους, ρε Σοφία, επιτέλους. Επιτέλους δεν θα πει τίποτα. Να σε πω την αλήθεια, μας έσκασες. Νησάφη πια, 20 επεισόδια έκανες να μας το πεις. Τρεις κόρες, μάνα. Τρεις κόρες. Οι κόρες είναι ευτυχία, Τζέρι μου. Κοριτσάρες μου. Θα πάρεις και το επίδομα πολυτέκνο. Ποιος τη χάρη σου? Να σου πω, Θοδωρή. Έλα. Πάρε ένα γλυκάκι να με ευχηθείς. Κάθε παιδί και γλυκάκι, στο τέλος θα πάθουμε ζάχαρο, ε. Λοιπόν, άντε, να πάρω να σου ευχηθώ. Ναι. Να σου ζήσει, να ευτυχήσει και να το καμαρώσεις όπως επιθυμείς. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Να είναι και το τελευταίο. Ελπίζω. Τι είπες? Τι με κοιτάζεις έτσι, Χριστιανέ μου, άγρια? Άδικο έχω. Με τη φορά που έχεις πάρει στο λίγο θα χάσουμε το μέτρημα. Χάσουμε τίποτα, σε παρακαλώ πολύ. Τέσσερα παιδιά είναι αρκετά. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Πρέπει να σκεφτώ και το οικονομικό. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Σου έχει αφήσει ο πατέρας σου να φάνε κικότες. Αλλή από εμάς που πρέπει να ζήσουμε με το μισθό του ναυτικού. Λοιπόν, πες μου, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τα δέοντα που λέει και η μάνα μου. Θα αναγνωρίσω τη Στέφανη. Α? Μετά θα αναγνωρίσω τη μικρή. Τι? Η μάνα μου το έχει δέσει. Ότι τη μικρή θα τη βγάλουμε καλλιοπίτσα. Η Ναταλή Ναταλίτσα έχει να γίνει χαμός για το όνομα.
Θόδωρε, θα σκοτωθούν οι συμπεδέρες. Το φαντάζομαι. Έχουμε να ζήσουμε απείρου καλού σκηνές. Το φαγές? Όχι ακόμα. Δεν φάτονται. Κοίτα, κοίτα, πόσο μου λέει, ακόμα λίγο ζεστό είναι. Μπράβο, να είσαι καλά. Το πέτυχα. Βγάλ το αυτό, βρε παιδάκι μου. Ναι, δεν το θέλεις, τώρα θα έγινε. Α, να μυρίσω λίγο. Και να το κόψουμε, ναι. Θαύμα, θαύμα, θα πέτυχα στα χεράκια σου. Άντε λοιπόν, πίτσα μου, να το χαίρεσαι το καινούριο εγγονάκι, να σε ζήσει και με το καλό και στο πέμπτο. Αμπόξου, μποκονούς με, Ζευζέκα, τι είναι αυτά που λες? Έλα καλέ, γιατί μπορεί άμα παντρευτούν η Σοφία να θελήσει να κάνει κι άλλο. Νέα κοπέλα είναι, με ένα θα μείνει. Πολύ μακριά πας εσύ. Τι να σε πω. Να παντρευτεί ποιος, ο γιος μου, τη Σοφία? Ναι. Αν το βλέπω. Γιατί? Γιατί ξέρω εγώ, κάτι σαλόζικα με έλεγε, κάτι άγρια. Καλό, ε. Καταπληκτικό, για στα κεράκια σου. Δηλαδή, τι έλεγε, καλέ? Έλεγε, δεν είναι τη παρούση ο γάμο, δηλαδή δεν είναι στα σχέδιά μου. Ναι. Και πρέπει να συζητήσω πρώτα με τον Στέφανο και δεν σημαίνει ότι επειδή έκανα ένα παιδί πρέπει και να παντρευτώ και κάτι τέτοια. Με άκουγε βέβαια, περισσότερο σε αυτό δεν δίνει σημασία. Λιποθεμιά με ήρθε με αυτό το πράγμα που φτιάξατε. Καλά, αυτό θα το αναγνωρίσει το παιδί. Α, βέβαια. Αυτό ήταν το πρώτο που την είπε. Με ήρθε να ανοίξω το στόμα μου και τι να σε πω, να την λούζω, αλλά μετά λέω άσε καλύτερα, μην βρω τον μπελά μου. Άρα θα το βγάλουνε καλλιό πίτσα. Αυτό ούτε συζήτηση. Κοίταξε, μπορεί να μην γίνει γάμος. Ας κόψουν το κεφάλι τους. Βάφτιση θα γίνει. Και μάλιστα βάφτιση με τα όλα της. Ανοιχτή. Να καλέσουμε κόσμο. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Καλλιόπη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ρε εσύ. Έχει γούστο να φέρει κανείς αντίρρηση. Τότε είναι που θα γίνει. Μεγάλο πατυρτή. Έλα, Θοδωρή. Ευχαριστώ. Είσαι καλά. Μπράβο η Σοφία, αξιοπρεπέστατη. Ούτε διεκδικεί, ούτε απαιτεί τίποτα, ούτε θέλει. Έτσι λέει. Δηλαδή? Η ψυχούλα της το ξέρει. Δεν σε καταλαβαίνω. Ναι, με καταλαβαίνεις, Θόδωρε. Και διεκδικεί και απαιτεί. Και θέλει πάρα πολύ, απλά δεν το λέει. Τι θέλει πάρα πολύ? Εμένα. Ήμουν ασίγουρος. Γιατί, έχεις αντίθετη γνώμη? Εντελώς. Δηλαδή? Δηλαδή δεν νομίζω ότι σε θέλει πια. Τρελός παπάς σε βάφτισε. Ο ίδιος που βάφτισε και σένα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Άκου, δεν με θέλει πια. Περίμενε, Θοδωρή, και θα δεις. Και τι θα κάνεις? Εγώ τίποτα. Εγώ θα είμαι αυτό που θέλει να είμαι, Θοδωρή. Ο πατέρας του παιδιού της. Αυτή να δω τι θα κάνει, που δεν ξέρει τι θέλει. Ή μάλλον ξέρει. Αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί. Γιατί δεν τη βοηθάς εσύ να το παραδεχτεί, λοιπόν? Εγώ! Ας το αποφασίσει μόνη της και ας έρθει να μου το πει. Σοφία. Σοφάκι, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Τι έχεις σκοπό να κάνεις τώρα? Δεν ξέρω. Μην αρχίζεις όμως τα ίδια, ε? Αφού σου είπα δεν ξέρω. Ξεράδια, Σοφία μου, το πείσμα σου πια. Τζεν, τι θέλεις, είμαστε μαλωμένες. Ακόμα μαλωμένες, μωρέ, είμαστε. Ναι, αφού με πρόδωσες, δεν σου μιλάω. Έλα, μωρέ, ας τις αηδίες, άντε και σύνελθε. Τουλάχιστον αποφάσισες και είπες την αλήθεια στον Στέφανο. Δεν αποφάσισα. Σύρθηκα στην απόφαση όπως είδα και τη μαμά που τη το είπες. Ιούδα. Κανένα με τρελάνεις, μωρέ. Εσύ δεν ήσουν έτοιμη να το πεις και περίμενες την κατάλληλη στιγμή? Ναι, την περίμενα, αλλά δεν την βρήκα. Ποια? Την κατάλληλη στιγμή. Με το ζόρι το είπα. Ωραία, το είπες όμως τουλάχιστον. Ναι, το είπα. Ωραία. Τι θα γίνει τώρα? Τι θες να γίνει, τίποτα, γιατί άλλαξε κάτι? Δεν άλλαξε, ρε παιδάκι μου. Θα με τρελάνει αυτή η γυναίκα. Τώρα ο Στέφανος ξέρει. Ωραία, για μένα δεν άλλαξε τίποτα. Εγώ το ήξερα. Ο Στέφανος τώρα που μου το έμαθε, ας κάνει ότι καταλαβαίνει. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να τα ακούω αυτό το πράγμα από σένα. Τι έχεις πάθει, μωρέ Σοφία, τι έχεις πάθει? Άντε, εσύ ήσουν πάντοτε λογική, φιλοσοφημένη. Ήξερες τι ήθελες, μετρούσες τα λόγια σου, τις πράξεις σου. Τι σου έχει συμβεί, παιδάκι μου, τώρα? Τι σημαίνει να κάνει ότι καταλαβαίνει? Εσύ τι καταλαβαίνεις, δηλαδή? Τι θέλεις? Να είναι καλά το παιδί μου. Αχ, πάρα πολύ συγκινητική και έξυπνη αλλαγή θέματος, αλλά εγώ σε ρωτάω τι θέλεις να κάνεις με τον Στέφανο. Σου είπα. Δεν ξέρεις τι θέλεις, δηλαδή. Ας πούμε. Ωραία. Το Στέφανο το θέλεις, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Αυτό τουλάχιστον το ξέρεις. Τι να σου πω, είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν βγάζω άκρη. Θα σε βοηθήσω. Πού ακριβώς μπερδεύεσαι? Στο ότι ο Στέφανος είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση άντρα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Έχω και προσωπική εμπειρία, αν θυμάσαι. Για συνέχισε. Ωραία. Ο Στέφανος έχει φτιάξει τη ζωή του. Έχει τρία παιδιά. Τέσσερα. Χωρίς το δικό μου, λέω. Ναι, παρακάτω. Ωραία, έχει τρία παιδιά με τη Μέρη.
Έχει μαζί της μια ιδιόρυθμη και μάλλον όχι ξεκαθαρισμένη σχέση. Έτσι, την άκουσα το τηλέφωνο, του λέει ότι μάλλον έχει καθυστέρηση. Μένουν απέναντι. Παίρνουν πολλές ώρες μαζί και θα περνάνε. Έχουν 3 παιδάκια μαζί. Πρέπει, αυτό χρειάζεται φροντίδα και συνεργασία. Εγώ τώρα, πού χωράω σε όλα αυτά, μου λες. Έλα, μουντέ. Γι' αυτό σου λέω. Αυτή η σχέση δεν έχει μέλλον. Ο Στέφανος δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι μόνο δικός μου. Θα ήθελες όμως. Μπορεί, αλλά αφού δεν γίνεται, γιατί το συζητάμε. Κάτσε, γιατί με τρελάνεις. Δεν έχεις σκοπό να κάνεις κάτι όμως. Τι κάτι, κάτι σοβαρό, γάμο και έτσι. Ναι, γάμο και έτσι. Α, όχι, όχι. Τουλάχιστον όχι με δική μου πρωτοβουλία. Ωραία. Και αν ο Στέφανος θέλει. Αν ο Στέφανος θέλει, ας μου το πει και βλέπουμε. Α, και βλέπουμε. Ναι, ρε, Τζένι, βλέπουμε. Τι έτσι, άιντε, άιντε. Ας πει τι θέλει και οξόμεθα. Εσύ τι θέλεις. Θες να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τους δώσω ένα χαστούκι. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, σοβαρέψου τώρα. Σοβαρά σου μιλάω, Θόδωρε. Να τη δώσω ένα χαστούκι και να είναι όλο δικό τη. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσω έτσι αυτό που έκανε. 9 μήνες η εγκυμοσύνη και 5 μήνων που είναι τώρα το παιδί. 14 μήνες δούλεμα, ήξεις, αφήξεις, πράσινα άλογα και κόκκινα γαϊδούρια. Ναι. Όχι, ναι. Ναι. Σε παρακαλώ, παίρνει. Δηλαδή, ποια είναι η κυρία, λέει. Πώς το έχει δει, δηλαδή, γιατί δεν μου το έλεγε. Ρώτα την. Όχι μόνο θα την ρωτήσω, αλλά θα τη ζητήσω και εξηγήσεις για αυτό που έκανε. Γιατί αυτό που έκανε, Θόδωρε, εμένα μου στέρισε το παιδί μου όλο αυτόν τον καιρό. Ναι, με κοιτάς, με στενοχώρησε πάρα πολύ. Στενοχώρησε και τη μάνα μου και το κυριότερο. Έπεσε στα μάτια. Ποιος? Τι ποιον, μπορεί. Για τη Σοφία δεν μιλάμε. Έπεσε στα μάτια σου. Πολύ. Γιατί εγώ, Θόδωρε, τη Σοφία που αγάπησα, την αγάπησα γιατί πίστευα ότι ξεχώρισε. Σε εμφάνιση, σε μόρφωση, σε ειλικρίνεια, σε κύρος. Και ξαφνικά αντιμετωπίζω μια άλλη γυναίκα. Διαφορετική από αυτή που γνώρισα, ρε Πορτοκάλι. Μια γυναίκα με κρίση ταυτότητος. Με κρίση γενικώς. Μην ξεχνάς ότι ήσουν με την αδελφή της, ε? Και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Να σου πω κάτι. Να. Και αυτό μπορούμε να το τακτοποιήσουμε. Να μαζευτούμε και οι τρεις μαζί και να το αντιμετωπίσουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Να σου πω κάτι άλλο. Ότι θα της κάνω μια σοβαρή συζήτηση, κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα, Θοδόρ, θα της την κάνω. Βέβαια, αν θα είναι η Τζένι μπροστά, δεν το ξέρω, αγόρι μου, γιατί είναι ερωτευμένη. Ποιος? Η Τζένι. Με ποιον? Με ένα στάρ του Χόλιγουτ. Το γνώρισε στο Βερολίνο. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Yes, baby, I know, but I miss you. Γιατί δεν το τραγουδάς το You're Everything I Have? Okay. Okay, call me later, eh? Bye. Bye, I miss you. Bye. Δεν μπορώ, μόνο δεν προλαβαίνει. Έχει συνέχεια γυρίσματα. Κι εγώ, μπράβο. Τι μπράβο, μωρέ Σοφία. Τι κι εσύ καταρχάς. Άντε, πότε θα τον δω. Τι να σου πω. Τι να μου πεις αν είμαι μια τρελή που χαίρομαι μόνη μου. Μπα. Τι μπα ήταν αυτό τώρα. Τι είχε τον μπα μου. Δεν μ' άρεσε, κάπως το είπες. Καλή μια χαρά ήταν, η ιδέα σου είναι. Δεν μου είναι, δεν νομίζω. Έλα την κυρία Ναταλή, σας παρακαλώ, μια κουλίτσα για μένα. Έλα, παιδάκι μου, καλημέρα σας. Καλημέρα, Μανούλα, πώς κοιμήθηκες? Αχ, δυστυχώς, μόνη μου. Άμα σας πω τι πέρασα. Ρόζα. Σκασμός. Δεν είμαστε καλά. Εσύ, γιατί εγώ δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι. Ελεύθερη και ωραία. Καλά. Να λείπουν τα σχόλια. Το νεράκι σας! Σου είπα δεν το θέλω, πάρ' το εσύ. Τι βρε Μανούλα δεν το θέλει. Έτσι βρε παιδάκι μου. Δεν μου λες. Τι κάνει το μωρό, καλά είναι? Καλά. Ο μπαμπάς? Δεν ξέρω. Πότε θα γίνει ο γάμος? Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά που λες, Μανούλα μου? Να βρε παιδάκι μου, να παντρευτείτε. Να ησυχάσουμε. Από τι, από μένα? Έτσι βρε παιδάκι μου, γενικώς να ησυχάσουμε, να βάλουμε μια τάξη στη ζωή μας. Λοιπόν, εσύ θα παντρευτείς τον Στέφανο, η Τζένι τον Τζορζ. Για να πάρω κι εγώ σειρά. Τι να κάνεις? Να πάρω σειρά, βρε παιδάκι μου. Καλέ, ξέχασα να σας το πω. Αποφάσισα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Ο Χριστός και η Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε? Επειδή ατύχησα στον πρώτο μου το γάμο, δεν έχω το δικαίωμα για δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, αποφάσισα να ξαναπαντρευτώ. Ποιον? Δεν τον έχω δει ακόμα, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο για μένα, διότι εγώ δεν είμαι σαν κι εσάς. Να με κυνηγούσαν όταν ήμουν ελεύθερη και μετά που χείρεψα. Αλλά εγώ, η ανόητη, κάθισε και έφαγα τη ζωή μου τον πατέρα σας. Έλα, Μανούλα, έλα, μην το λες έτσι, μην μιλάς έτσι για τον μπαμπά. Μια χαρά περάσατε. Έτσι νόμιζα κι εγώ μέχρι που ανακάλυψα ότι σε αυτό το γάμο ήμασταν τρεις. Ναταλή Επιτροπούλου Ταράνδου. Ρόζα! Τι είπε, καλέ? Τι είπε, τίποτα δεν είπε. Έλα, ρε μαμά, ξέχνατε. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Ό,τι έγινε, δεν έγινε από μόνο του, από τον πατέρα σας έγινε.
Τον πρώην. Πρώην πατέρα, τι άλλο θα ακούσω. Τίποτα. Γιατί εγώ τώρα φεύγω, γιατί έχω ραντεβού με τη Σοφία, τη δικηγόρο μου. Να κάνεις τι, για ποιο λόγο. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι θέλω να διώξω από την επιχείρηση τη Μίρκα. Και δεύτερον, γιατί θέλω να αλλάξω το επίθετό μου όπως η Αθηνά Ωνάση. Παρακαλώ. Θα αλλάξω το επιθετό μου, θα αφήσω το Επιτροπούλου. Και θα κρατήσει το ταράντου. Τι ταράντου, καλέ, τι λες. Καλά, Θεέ μου, σαράντου είναι το πατρικό μου. Α. Α, του τα λέ, α, του τα λέ. Γεια σας. Στο τόσο δεν τις μοιάσατε. Ναι, και είναι κακό αυτό. Δεν ξέρω, καλό κακό θα δείξει. Λοιπόν, α, του τα λέ, που λέει και η μαμά. Άντε, και πολύ κάτσαμε. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου στο πλευρό σου εγώ. Αγάπη μου όλα καλά, δεν ζητάω πιο πολλά. Είσαι εδώ κι είναι πάντα αυτό αρκετό. Και όσα δεν έχουμε πει μέσα από τη σιωπή, χρόνια τώρα φωνάζουν σ' αγαπώ. Κυρία Τζέννη, όχι. Τι όχι? Όχι, δεν γίνεται. Για ποιο? Αυτό που θες να μου ζητήσεις. Μα δεν ξέρετε τι. Ούτε θέλω να μάθω. Να σας πω. Είπα όχι. Ναι, αλλά είναι ανάγκη. Δική μου ή δική σου? Δική μου. Δεν με ενδιαφέρει. Μα ξέρετε, πρόκειται για τον αδελφό σας, για το στρατιωτικό του. Αχ, Μίρκα, μην με πρίζεις άλλο. Είπαμε ότι τακτοποιήθηκε το στρατιωτικό, έτσι δεν είπαμε? Είστε σίγουροι? Εντελώς. Μπροστά δεν ήσουν όταν πήρε η μαμά τηλέφωνο και είπε ότι όλα είναι okay. Ναι, αλλά αυτό έγινε πριν μάθει. Μετά που έμαθε, απειλήσε πως θα τον στείλει στην Καμπού. Βλακίες. Η μανά μου δεν κάνει τέτοια. Εξάλλου, όπως σου είπα, της πέρασε. Πάει για άλλα. Τι άλλα? Θα μάθεις, προσεχώς. Παρεπιπτόντως, πού είναι ο γιος σου και αδερφός μου? Έχει βγει έξω. Για δουλειές. Έλα, σταμάτα. Παιδί μου, τι κάνεις? Κάτσε καλά. Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί όταν σε βλέπω τρελαίνομαι. Αλήθεια? Αλήθεια. Να σου πω, ξέρεις τώρα ότι κατά κάποιον τρόπο είσαι θείος μου? Γιατί? Αφού η Σοφία είναι αδερφή σου και η κόρη της ανιψιάς σου. Εκεί? Τι εκεί? Αφού είμαι αδερφή της ανιψιάς σου, αρέσει και δικός μου θείος. Τότε απομακρύνω σου, ξεκόλα, δεν κάνει. Α, σιγά να ξεκολλήσω. Σε αγαπάω πολύ, θείε. Και εγώ ανιψιά. Α, καλώς τον Τζέρε μου. Έλα, ο Θεός έστειλε. Πω. Μου είδες έρθει και δεν μπορώ να το κουμπώσω, έλα. Εγκρέμισα όλα. Προσπαθάμε το σώμα. Γεια σου. Αχ, καλό να έχεις. Τι ομορφιές είναι αυτές. Είμαι. Εδώ που τα λέμε, διατηρούμε καλό. Από τις άλλες καλύτερη είμαι. Δεν το λέμε. Όχι, δεν το λέμε. Το κρατάμε μυστικό. Δεν μου λες, κυρία. Το λύστηκες έτσι, για πού το βάλες? Α, θα περάσω να πάρω τη Σουλτάνα και μετά θα πάμε στη Λουλούκα. Μας έχει τραπέζι. Μόνο τραπέζι σας έχει η Λουλούκα. Και καλά, θα παίξουμε και κανένα καρτάκι. Έτσι, μπράβο, έλα στο σαρτιλάκι. Καλά να περάσει. Ευχαριστώ, Τζέρι. Α, να σε δω και οδηγίες δύο λεπτά. Να με δώκεις. Λοιπόν, στην κουζίνα έχω έτοιμο φαγητό. Ναι. Εσύ να το ζεστάνεις, έχεις μόνο. Η μικρή μας θα μείνει για μελέτη, να ξέρεις.
Τα άλλα δυο μας τα μεγάλα θα μείνουν για πρόβα στο σχολείο, θα αργήσουν. Ναι. Γιατί έχουν για την παρέλαση πρόβα. Ναι. Θα έρθει η Σοφούλα. Κάτσε, περίμενε. Θα έρθει η Σοφούλα να κάνει τι, αυτά τα παιδιά θα αργήσουν. Κάτσε, δεν θα αργήσουν και τόσο πολύ, δεν θα έρθουν μεσάνυχτα. Και στα... Κοίταξε να σε πω, η Σοφούλα δεν είναι πια μια δασκάλα. Η Σοφούλα είναι η μητέρα της Καλλιοπίτσας. Είχες, δεν είχες, τη βάφτισες τη μικρή. Βέβαια. Όποιος καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, να ξέρεις. Κοίταξε να την μιλήσεις καλά, να την φερθείς καλά. Κοίταξε να τα βρείτε. Τι να βρούμε, μάνα? Τα χαμένα. Αμέσως! Γεια! Σοφούλα μου, κούκλα μου, τι κούκλα που είσαι καλέ, υπέροχη. Έλα, είναι και ο Στέφανος εδώ. Με βλέπει, μάνα, ολόκληρος. Τι κάνεις, Σοφούλα? Καλά, καλά, μια χαρά. Το μωρό δεν το αφαιρές? Το μωρό είναι λίγο αδιάθετο και το άφησα στο σπίτι, δεν θέλω να το φάλεξω. Καλά έκανε και δεν το έφερε. Καλά, και ποιος το κρατάει στο σπίτι? Η Ρόζα και η Νταντά. Ποια Νταντά καλέ? Εκείνη η αχώνευτη Γερμανίδα. Γιατί καλέ, μια χαρά γυναίκα είναι. Όχι, μια χαρά. Σιγά, μπε. Τέλος πάντων, θα βάλω μια τάξη. Δεν είναι της παρούσης τώρα. Τι φεύγετε? Ναι, θα σε πει ο Στέφανος. Σε είδα. Άκουσε να σε πω. Όποιος ξέρει χαρτιά, να ξέρεις, και παίζει χωρίς λεφτά για το κέφι του μόνο, έχει καλά στερνά. Σοφουλίτσα μου εσύ, γεια σου. Άντε, και με τη νίκη. Τι κάνεις, Σοφία? Καλά. Κάτσε. Να καθίσω. Τα παιδιά παρελάβουν. Ήρθαμε, ξεκολλήστε. Γιατί ζηλεύεις? Πολύ. Κι εγώ ζηλεύω. Εσύ γιατί? Ένα που είστε τόσο αγαπημένοι και αυτοκόλλητοι. Όταν λέω ζηλεύω, εννοώ με την καλή έννοια. Το ξέρω. Αλλά γιατί δεν γίνεστε κι εσείς? Τι? Αυτοκόλλητοι. Αφού είστε κι εσείς πολύ αγαπημένοι. Ναι, είμαστε, αλλά να, ο Θέμης είναι πολύ, πώς να το πω, πιεστικός. Τι πολύ πιεστικός, ρε Γκρέτα, μιλά σοβαρά. Σοβαρότατα, γιατί δεν είσαι να πω ότι μου κάνεις μέσα? Ναι. Όχι, όχι, όχι. Θα πω, με στρίμωξε στο τοίχο και με φίλησε. Έλα. Τι λες? Στο στόμα, παρακαλώ. Και δεν σταμάτα και που του έκανα νόημα ότι πνίγομαι, γιατί ως γνωστόν έχω κρεατάκια και αναπνέω από το στόμα. Ευγάλτα, γιατί δεν τα βγάζεις? Δεν μπορώ, φοβάμαι. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να το πάρω απόφαση ότι δεν. Δεν τι? Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Θα κάνουμε, αλλά περίμενε. Πόσο? Δεν ξέρω, δεν θα αγχωθώ κιόλας. Εσύ δεν θα αγχωθείς, του Θέμη όμως το έχεις πάει στα νεύρα. Καλά τότε, θα το σκεφτώ. Τι θα κάνεις? Θα το σκεφτώ. Τώρα δέσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην υγειά σου. Γεια. Σοφία, πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου? Θέλω να πω, τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, Στέφανε μου, είναι πολύ νωρίς ακόμα, μην μου βάζεις δύσκολα. Δεν σου βάζω δύσκολα, εξάλλου τα δύσκολα περάσανε, τώρα έχουν μείνει μόνο τα εύκολα. Μακάρι. Όχι, μακάρι, σίγουρα. Εξάλλου όλες οι δυσκολίες και από τη μεριά μου και από τη μεριά σου έχουνε τελειώσει, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν και μου οφείλεις μία εξήγηση, εμείς οι δύο πρέπει να κάνουμε μία πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα. Ναι, αλλά... Όχι, αλλά... Μου οφείλεις και εσύ μία εξήγηση, Στεφάνα μου. Εγώ, αγάπη μου, είμαι έτοιμος να σε τη δώσω. Ό,τι θέλεις. Να αφήσουμε τις κουβέντες, Στέφανε μου, και να πιάσουμε τίποτα άλλο, έτσι. Ναι, να τις αφήσουμε, εξάλλου έχουμε τόσο καιρό μπροστά μας. Σοφία. Στέφανε. Μετά από τόσα επεισόδια είμαστε μόνοι οι δυο μας, χωρίς να μας ενοχλεί κανείς. Ναι. Μου λείψες, κοριτσάκι μου. Και εμένα, Στέφανε. I'm back! Oh my God! Δεν το πιστεύω, όχι, όχι! Τι θέλεις εδώ, παιδί μου? Γύρισα, for good. Τι? Γύρισα για μόνιμα. Αποφάσισα ότι η οικογένεια είναι πολύ πιο σπουδαία από τη δουλειά και τα παράτησα όλα. Θα κάνω καριέρα στην Ελλάδα. Και κάτι άλλο. Τι? Δεν είμαι έγκυος, Στεφανάκο μου, οπότε το τέταρτο παιδί, ξέχνα το. Το τέταρτο? Νομίζω.
Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself.